Σαν ελαστικές να πάρεις, δηλαδή την ιστοδοσία. Ναι, κύριε Αντινόπουλε, επειδή η θέση του Υπουργού Εσωτερικών είναι κέρια θέση, είναι από τα πρώτα τη τάξη Υπουργεία, θέλω να σας ρωτήσω αν ως βουλευτής θα ψηφίσετε την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ακούστε, νομίζω ότι το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει δεν είναι ακόμα ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι, τέλος πάντων, δεν, από όσο ξέρω, δεν είναι στα προαπαιτούμενα της Τρόικας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε, να το δούμε σε όλες τις διαστάσεις του. Είστε θετικός σίγουρα, ή αρνητικός? Σίγουρα, με ρωτάτε αν θα ψηφίσω ένα νομοσχέδιο ή τέλος πάντων πώς θα πολιτικά θα τεθώ απέναντι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν υπάρχει. Ας πούμε ότι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Μου ζητάτε τώρα κάτι. Με συγχωρείτε, κύριε Αντινόπουλε, αν αύριο το πρωί ζητήσει η κυβέρνηση να ιδιωτικοποιήσει το νερό, θα συμφωνούσατε εσείς με τις ευαισθησίες που έχετε ψηφίσει ως προσωπική κατεύθυνση? Απαντήστε. Μου ζητάτε να σας απαντήσω. Αφήστε το νομοσχέδιο. Μου ζητάτε να σας απαντήσω. Αφήστε το νομοσχέδιο. Μου ζητάτε να σας απαντήσω για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται μέσα. Αφήστε το κάτι. Πάμε στο άλλο. Ωραία, σας απαντάω λοιπόν. Όχι, σας λέω. Ξεκάθαρα. Μου ζητάτε. Ακούστε. Συγγνώμη. Και το θέμα τη μικρή ΔΕΗ ακόμα δεν έχει πάει στη Βουλή, αλλά απαντήσατε. Γιατί τώρα δεν απαντάτε για το νερό? Κύριε Μάλι μου, το θέμα τη μικρή ΔΕΗ υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Ωραία, δεν έχει πάει ούτε στην Επιτροπή. Δεν έχει πάει ακόμα. Έχουμε τα δεδομένα αυτού του νομοσχεδίου. Εγώ θα σας έλεγα ότι σίγουρα το νερό είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι η ΔΕΗ. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι σε αυτό. Αν λοιπόν υπάρξει μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, από τα αρμόδια υπουργεία, θα δούμε και εμείς, θα συντελέσουμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο να είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή μου ζητάτε, να σας απαντήσω σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εγώ δεν θέλω να σας απαντήσω. Είστε υπέρ ή κατά της ιδιωτικοποίησης? Δεν σας άκουσα. Είστε υπέρ ή κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΡ? Ή δημόσιο ή ιδιωτικό το νερό είναι η ερώτηση, παιδιά. Αυτό είναι πολύ απλό. Ακούστε, ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Ξέρετε, εδώ δεν είναι μαύρο-άσπρο. Πρέπει να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται. Αφήστε να δούμε τις προϋποθέσεις και εδώ θα είμαστε να σας δώσουμε απαντήσεις οτιδήποτε θέλετε. Τελευταία ερώτηση. Ναι.